Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα η πρόοδος των ερευνών για την ανακάλυψη εμβολίου κατά του κορονοϊού. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σημειώνει ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης μπορεί να θωρακίσει τον πληθυσμό και να συμβάλλει στη δημιουργία της λεγόμενης ανοσίας της αγέλης. Το αισιόδοξο είναι ότι η επιστημονική κοινότητα ασχολείται πολύ σοβαρά εδώ και μήνες με την παρασκευή εμβολίων και γίνονται προσπάθειες από πολλές πλευρές, δεν είναι μία εταιρεία ή δύο. Είδαμε την ανακοίνωση της Οξφόρδης που είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι είμαστε σε καλό δρόμο, βέβαια χρειάζεται χρόνος. Περιμένουμε και από άλλες ερευνητικές ομάδες να πληροφορήσουν για τις προσπάθειές τους και τις εξελίξεις. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι αν δεν βρεθεί εμβόλιο και δεν εφαρμοστεί σε μαζικό εμβολιασμό για να αποκτηθεί η ανοσία αγέλης, η ανοσία του πληθυσμού που πρέπει σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα να φτάσει το 70% για να είμαστε προφυλαγμένοι στην κοινωνία, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεμπλέξαμε με αυτό το πρόβλημα, με αυτό τον ιό και η μόνη σωτηρία και η λύση θα είναι ο εμβολιασμός. Έτσι πάντα γίνεται για όλα αυτά τα μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα, δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο ιό. Άρα οι προσδοκίες μας είναι να έχουμε αποτελέσματα σύντομα. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα από ό,τι φαίνεται και δοκιμασία των εμβολίων όπως πρέπει να γίνεται. Αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε σχετικά σύντομα κάποια λύση. Θα δούμε όμως, αλλά είναι και θέμα λεπτομεριών που θα μας πληροφορήσουν οι ερευνητές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα.